Καλημέρα και χρόνια μας πολλά σε όλες τις μανούλες λοιπόν που βλέπουν. Χρόνια μας πολλά, είναι η γιορτή της μητέρας. Εύχομαι σήμερα να περάσετε πολύ καλά. Καλωσορίζω την Νατάσα Θεοδωρίδου για δεύτερη μέρα στη σειρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σου πολλά, χρόνια μας πολλά. Να πούμε όμως χρόνια πολλά για τις μανούλες μας. Βεβαίως. Μανούλα, χρόνια πολλά. Πες και εσύ στη δικιά σου μαμά δικιά μου χρόνια πολλά, αλλά και θεία μου χρόνια πολλά. Εγώ έχω και τη θεία μου που τη θεωρώ μαμά μου. Έτσι, πράγμα. Δύο μαμάδες. Τυχερή είσαι λοιπόν που είχες δύο μαμάδες. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα για το διαγωνισμό μας και μετά θα τα πούμε όλα για τις μαμάδες. Λοιπόν, έχουμε τρία συστήματα μετακίνησης Trio for Me, που είναι ένα υπέροχο καρότσι, τρία μάλλον υπέροχα καρότσι, τρεις θα είναι τυχεροί, τα οποία έχουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να χρησιμοποιηθούν. Ο Sport Bebe λοιπόν, προσαρμόζοντας τα στο χελετό του καροτσιού, ως κάθισμα αυτοκινήτου, ως καρότσι με κάθισμα που αντιστρέφεται και μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους και πιστεύω ότι είναι ένα σούπερ δώρο αξίας 1.800 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, ξέρετε ποιο είναι, να βρείτε τη μαγική λέξη, να συμπληρώσετε στο κουπόνι συμμετοχής και να το στείλετε στο περιοδικό Μάμι. Και επίσης να πούμε ότι για τον προηγούμενο διαγωνισμό μας, οι 30 τυχεροί μπορούν να δουν τα ονόματά τους στην σελίδα 520 του Teletext στο Mega. Λοιπόν, δεν σου πω, Τατασούλα μου, σε ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες για δεύτερη φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν πάντοτε μία εργαζόμενη μαμά, πάντοτε, αν ποτέ πέρασες εσύ αυτό το σύνδρομο της ενοχής, ότι δεν είμαι κοντά στα παιδιά μου όσο θα ήθελα να είμαι. Γιατί όχι, έχουμε και ένα σχετικό θέμα και στο περιοδικό γι' αυτό. Γιατί ο χρόνος, η ώρα της δουλειάς μου είναι τέτοια που εκεί την ώρα τα παιδιά κοιμούνται. Συνήθως όμως φαντάζομαι ότι θα έπρεπε και εσύ να είχες ανάγκη να κοιμάσαι περισσότερο το πρωί. Ήταν σχολείο τα παιδιά. Όταν ήταν μικρά. Εντάξει, το μικρό παιδάκι, όταν είναι 2 και 3 και 4, ποιος θα το ταΐσει και ποιος θα το καθαρίσει, δεν είναι πια και. Δεν ορίζεται και όλη η ζωή του από εκεί. Το ότι ξυπνάω εγώ κατά τις 2 ή τις 3. Δεν μου δημιούργησε ποτέ ενοχές ότι δεν περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Πρακτικά όμως αυτό δεν ήταν δύσκολο για σένα, το ότι ας πούμε δούλευες αυτές τις περίεργες ώρες και έπρεπε να είσαι και με τα παιδιά σου. Δεν δυσκολεύτηκε ποτέ. Καθόλου, καθόλου. Γιατί εάν εξαιρέσεις τους χρόνους εκείνους που βγάζεις ένα δίσκο και που πρέπει εκείνη την εποχή να κάνεις εκπομπές, φωτογραφίσεις, βίντεο κλιπ και τέτοια, όλος ο υπόλοιπος χρόνος είναι στο σπίτι. Πόσο το παίρνουν τα παιδιά το επάγγελμά σου, το ότι είσαι μια διάσημη μαμά, το ότι θα βγαίνετε έξω μαζί? Το χαίρονται. Το χαίρονται. Το χαίρονται με κάποια μικρά προβληματάκια, γιατί και τα παιδιά, επειδή έχουν ιδιαίτερη αντίληψη, φοβούνται κάποια στιγμή μήπως κάποια άλλα παιδιά τα προσεγγίζουν γιατί η μαμά τους ενδεχομένως είναι γνωστή, ο πατέρας τους. Αυτό βέβαια ξεπερνιέται μέσα από την κουβέντα και από τον τρόπο ζωής. Βλέπουν ότι στο σπίτι μας υπάρχει μια φυσιολογική ζωή. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Η μαμά όταν είναι μες στο σπίτι, εγώ όταν είμαι μες στο σπίτι, είμαι η μαμά τους. Δεν είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα ήταν τρελό. Θα ήταν εξωπραγματικό να είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου μες στο σπίτι. Είναι η Νατάσα που. Για αυτά είσαι η μαμά τους. Είναι η μανούλα τους, ναι. Σαφέστατα πιστεύω ότι μπορεί να περνάει από το μυαλό τους ότι ο Γιώργος, η Μαρία, η Κατερίνα τους κάνουν παρέα γιατί θέλουν να δουν τη μαμά τους από κοντά. Εντάξει, καλό θα είναι να το βλέπουν ως φυσιολογικό και αυτό, γιατί έτσι είναι η ζωή. Είναι ανταγωνιστική η ίδια η ζωή. Θα το αντιληφθούν ούτως ή άλλως όταν και αυτά θα ζήσουν στην κοινωνία αυτή. Οπότε δεν είναι κακό να ξέρουν ότι υπάρχει μία πλευρά που είναι καλή, αλλά υπάρχει και η άλλη που δεν είναι η τόσο καλή. Και πότε έγινε αυτό συνειδητό? Δηλαδή, σε ποια ηλικία κατάλαβαν ότι η μαμά τους είναι γνωστή? Δηλαδή, πότε η μικρή το κατάλαβαν αυτό? Σε είδα στην τηλεόραση, ας πούμε, πρώτη φορά και είπανε «Α, η μαμά μου στην τηλεόραση». Η μικρή είχε πρόβλημα, γιατί με έβλεπε στην τηλεόραση και νόμιζε ότι δεν είμαι εκεί. Δηλαδή, μπορούσε να αντιληφθεί ότι είμαστε μαζί και βλέπουμε μια εκπομπή που την έχουμε γράψει εμείς από πριν. Και είχε ένα πρόβλημα το παιδί. Έκλαιγε λίγο. Ότι γιατί η μαμά μου. Μια φορά θυμάμαι είχα κάνει μια συνέντευξη και έλεγε «Γιατί αυτό είναι με τη μαμά μου τώρα? Δεν θέλω να είναι αυτό ο κύριο με τη μαμά μου». Και έκλαιγε. Το ιδέε το παιδί. Μετά το χαίρονται πάρα πολύ και οι δύο. Και ίδια, καθένα με τον τρόπο της. Ωραίο είναι αυτό. Τι θα κάνετε σήμερα στη γιορτή της μητέρας? Έχετε κανονίσει κάτι συγκεκριμένο ή? Όχι. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γιορτή πάντως. Έχετε, αν ναι, θέλετε, μετά από εδώ, στις 11 η ώρα ξεκινάει. Εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για μανούλες, για παιδάκια. Για πράγματα που μπορεί να κάνουν τα παιδάκια για τις μανούλες. Εσύ έκανες πράγματα για τη μανούλα σου? Έκανα αυτά τα ωραία, τα δώρα που μπορούσα να κάνω την κάθε στιγμή. Ενδεχομένως και δικά μου να τα φτιάχνω εγώ. Ή τις αγόραζα πράγματα. Την κοπέλα στο εξώφυλλό μας φαντάζομαι ότι κατάλαβες ποια είναι. Την κατάλαβα, είναι πανέμορφη. Πανέμορφη. Το μωρό της πανέμορφο όμως. Ακριβώς. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο με την Brooksville, να δούμε πόσο πολύ όμορφο είναι το μωράκι της. Πανέμορφη μαμά, υπέροχη γυναίκα.
Και πολύ ειλικρινής. Εσύ πέρασες τέτοια επιλόγια, όχι, ούτε όχι. Όχι, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι, κάποιοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, όσο με το ότι δεν το ελέγχεις. Σίγουρα, είναι ορμονικό το θέμα, δεν το ελέγχεις. Ένα παιχνιδάκι ωραίο οι ορμόνες και δεν το ελέγχεις εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι, κατά πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που έγινες μαμά? Και αν... Ριζικά. Ριζικά. Βέβαια, ναι, είναι άλλη ζωή αυτή. Πιστεύεις ότι ολοκληρώνεται μια γυναίκα με τον Άγιο Νικόλαο? Βέβαια. Βέβαια. Απλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλο δώρο στη ζωή μιας γυναίκας και ενός ανθρώπου και ενός άντρα, όχι μόνο μιας γυναίκας. Γιατί ο γονιός δεν είναι μόνο η μάνα, ασχετά σήμερα μιλάμε για τη γιορτή της μητέρας, από τη γέννηση του παιδιού. Συμφωνώ πολύ, με πιάσε και ένα ρίχος τώρα. Με δάκρυσες λίγο, συγκινήθηκες με αυτά που είπα. Ναι, αυτό. Σταματάω. Σταματάω. Άσο. Άμα είναι να κλαις. Το χιούμορ είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει πάντως, αυτό μπορώ να το πω. Ναι, και με σώζει. Δεν ξέρω αν έχει περάσει και στις κόρες σου ή σε κάποια από τις δύο κόρες. Πολύ. Πολύ. Είναι παιδιά μου. Είναι σίγουρο ότι είναι παιδιά μου αυτά. Ποια νομίζεις αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα. Ότι είναι εκείνη που σου μοιάζει πιο πολύ, όχι η εξωτερικά, μεγάλη. Σαν χαρακτήρα. Μεγάλη, μεγάλη. Μεγάλη είμαι εγώ. Μεγάλη είμαι εγώ. Λέει κάτι ατάκες που δηλαδή ζηλεύω που δεν τις έχω πει εγώ. Ντρέπομαι να τις πω, αλλά είναι απίστευτος τύπος η μεγάλη. Απίστευτος. Πώς θέλεις να μεγαλώσουν τα παιδιά σου? Θέλω να είναι πάρα πολύ υπεύθυνα παιδιά. Θέλω να έχουν αυτό που είπες πριν, θέλω να έχουν χιούμορ, γιατί τη ζωή την αντιμετωπίζεις πολύ διαφορετικά όταν έχεις χιούμορ. Και θέλω να είναι καλά παιδιά. Δεν θέλω κανένα κακό στοιχείο στο χαρακτήρα τους. Δεν με νοιάζει τι θα κάνουν, μόνο τραγουδίστρες δεν θέλω να γίνουν. Αυτό γιατί? Δεν θέλω, γιατί θα κυνηγάνε μια ζωή το φάντασμα το δικό μου. Και είναι άδικο προς αυτά. Εγώ θα προηγούμαι πάντοτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ είμαι καλή και αυτές δεν θα είναι. Μπορεί να είναι ταλέντα που ευτυχώς δεν βλέπω, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ναι. Απλά θα κυνηγάνε μια ζωή ένα φάντασμα και δεν μπορούν ποτέ να το πιάσουν. Και το βλέπουμε ζωντανά. Τι κάνεις αυτό το καιρό, πες μου, για να κλείσουμε. Δουλεύω. Πού? Τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύω μόνο, δεν κάνω τίποτα άλλο. Τώρα τελειώσαμε τις εμφανίσεις από το Βοτανικό και έχω ξεκινήσει να βλέπω όλη την Ελλάδα. Ωραία. Και προχωράμε, θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Ωραία, να περάσετε λοιπόν, σας περνάμε θυμόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εκδρομή, είναι η πενταήμερη γνωστή. Δεν είχα πάει εγώ τότε πενταήμερη, γι' αυτό κάνω συναυλή στα καλοκαίρια για να ανακληρώσω την πενταήμερη που έχασα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είσαι μια εξαίσια μαμά και μια εξαίσια επαγγελματία. Θα το δείξει ο χρόνος πολύ ωραία γυναίκα. Θα το δείξει. Αυτό ναι, μου αρέσει. Πες το ξανά. Εύχομαι υγεία για εσένα και την οικογένειά σου και επαγγελματική και προσωπική επιτυχία και ευτυχία. Να είσαι πάντα καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ ευγενείς. Χρόνια μας πολλά και στις μαμάδες μας χρόνια πολλά και σε όλες τις μαμάδες και τα κορίτσια να γίνονται μαμάδες. Να μην αφήνουν το χρόνο να περνάει. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν μένουμε. Χρόνια μας πολλά και μην ξεχάσετε τη γιορτή μας σήμερα στις 11 στα εκπαιδευτήρια Κέσσαρι, η είσοδος ελεύθερη. Να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και να προσέχετε τα παιδάκια σας.